μεγάλη αγκαλιά γίνεται η Κρήτη για δύο νέα κριτικόπουλα που δίνουν αγώνα ζωής στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρτινογιάννη Ελπίδα. Η ιστορία της Δήμητρας Γλυκερίας και του Γιώργου και ο μεγάλος αγώνας που δίνουν έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση με το γιατρό του τμήματος αιμοδοσίας του Παγνή να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Νοσηλεύτηκαν στο Παγνή, τα οποία έχουν μεταβεί στην Αθήνα για μεταμόσχευση μυελού. Με αιματολογικό νόσημα και τα δύο. Για αυτά τα δύο παιδιά είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες, χρειάζονται πολλές φιάλες αίμα. Σας βλέπω συγκινημένο και νομίζω είναι συγκινημένοι και όσοι έρχονται εδώ για αυτό το λόγο. Φυσικά, γιατί είναι δύο παιδιά τα οποία χρειάζονται τη βοήθειά μας. Το πιο ταπεινό δώρο το οποίο μπορούν να προσφέρουν οι κριτικοί στους δύο νέους που δίνουν αγώνα ζωής είναι να χαρίσουν 10 λεπτά από τη ζωή τους και να δώσουν αίμα. Όσοι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να απευθυνθούν για αιμοδοσία στα νοσοκομεία της Κρήτης και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας για τη Δήμητρα Γλυκερία Δούση του Νικολάου 16 ετών που θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και το Γιώργο Βασιλάκη του Δημητρίου 18 ετών που έχει ήδη μεταμοσχευτεί. Ότι όποιος μπορεί να προσφέρει σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσφέρει, είναι αναγκαίο δηλαδή. Το αίμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, οπότε όποιος μπορεί πρέπει να το κάνει. Καταρχήν να βοηθήσουν όλοι και σίγουρα να αναρρώσουν όσο γίνεται το γρηγορότερο, να γίνουν καλά και να γυρίσουν, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Έκτακτη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Σύλλογο Ηλιαχτίδα και το Παγνή, ενώ και αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας έως τις 2 το μεσημέρι. Άλλωστε η ιστορία των παιδιών έχει αγγίξει τις καρδιές όλων. Εδώ είμαστε καθημερινά σχεδόν, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή πρωί 9.30 με 2, Τρίτη, Πέμπτη, απόγευμα 5 με 8.30. Μεγάλη είναι η ανάγκη και για αιμοπετάλια, ωστόσο η δωρεά γίνεται αποκλειστικά στο νοσοκομείο Ελπίδα των Αθηνών. Ευχή όλων είναι τα δύο νέα παιδιά να ξεπεράσουν γρήγορα την περιπέτεια υγείας και να επιστρέψουν νικητές στην Κρήτη.